μέσα μας να πετύχουμε και το πάθος μας για όλο αυτό που κάνουμε μας κρατάει αθανάτως. Γεια. Μέσα από εμάς και μέσα από τους υπόλοιπους που το στηρίζουν. Είμαστε το μέλλον. Ποιος, του Σάσκε, ναι, ποιος του Σάσκε, είναι ένα σχετικά low budget βίντεο και γενικώς είναι πάρα πολύ αυθόρμητο. Δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος που είναι εκεί τους έχει καλέσει ο Σάσκε με ένα hit up στο Instagram. Στέλνει στο Instagram, ρε παιδί μου, τάδε ώρα, Chinatown, εκεί και μαζεύτηκαν όλοι. Όλοι ήρθανε, αυτοκίνητα, τέτοια, με ένα hit up, δεν κουράστηκε κανένας. Πήρα την κάμερα και άρχισα να παίζω με τα παιδιά και με το Σάσκε και να κάνουμε το κομμάτι και να περάσουμε καλά. Το γύρισμα αυτό, όσο περίεργο και να σας φανεί, διέρχεσαι 4 ώρες. Όλο, εκεί. Αφού η ζωγραφιά ακούγεται hardcore μπροστά στα rap τους, αφού μόλις ξεπήδηξαν από την αγκαλιά της μαμάς τους. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς rappers στην Ελλάδα, όχι με όλους. Πιστεύω έχω συνεργαστεί με τους πιο ιδιαίτερους. Αφού οι νοσταλγοί δεν το βουλώνουν να βγουν με αξιοπρέπεια από το παιχνίδι, ναι, το πήρα όλο. Έχω συνεργαστεί με τον Μηδενιστή, που κάναμε το Hannibal μαζί. Είναι ο Σλόγκαν. Είναι ο Τόκελ. Όλοι μας κοιτάνε στο club, yo. Μόνοι μας φτιαγμένος και είμαι fly, bro. Και το βίντεο κλιπ είχε τα περισσότερα views. Τώρα αυτό είναι, δεν μπορώ να σου πω γιατί είναι όλα, έχει 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι σχεδόν ίδια όλα. Πάντα προσπαθώ να προσεγγίσω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο. Δηλαδή δεν αφήνω τον περισσότερο κόσμο να κάνει ό,τι θέλει σε ένα βίντεο. Οπότε πάντα βάζω συμμετρίες, βάζω styling, βάζω κουστούμια, βάζω στοιχεία από ταινίες. Αυτό. Οπότε. Γιατί δεν βάζω κόλλους. Ναι, δεν με αντιπροσωπεύει πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δουλεύει στη mainstream γενικότερα και στη βιομηχανία. Δουλεύει να κάνεις ένα mainstream music video. Εγώ επιλέγω να μην είμαι mainstream ass. Ξέρεις, δεν μ' αρέσει. Προτιμώ να μην ξανακάνω βίντεο και να αλλάξω δουλειά. Άμα είναι να κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι και όχι αυτό που θέλω εγώ. Και όχι αυτό που θέλω εγώ, team είναι να κάνουμε αυτό που θέλουμε μαζί, αλλά να είναι άρτιο και να έχει μια πινελιά, να έχει μια γεύση, να έχει μια ταυτότητα, να έχει ένα κάτι και να μην είναι κάτι το οποίο έχει ξαναδεί 1.000.000 φορές και δεν είναι σου και τίποτα. Ωραία είναι η κόλλη, αλλά εντάξει, δεν το λέω. Μου θυμίζει μια καθηγήτρια μαθηματικών που είχα στη γυμνάσιο. Κατ. Στα χέρι PGP, Blackberry Frag. Παίζω συναυλίες σε κάθε πόλη στην Ελλάδα.